πάντα έλεγα ότι εγώ δεν ευθύνομαι για ό,τι λέγεται ή γράφεται. Και είναι πάλι η τακτική δική μου, σε ό,τι γράφεται και σε ό,τι λέγεται, ούτε να διαψεύω την κάθε μπούρδα, ούτε να μηνύω αυτό που το έγραψε. Ας κάνουν τη δουλειά τους, ο χρόνος δείχνει. Εγώ δεν υπεύθυνομαι μόνο για αυτά που λέω ο ίδιος ή για αυτά που κάνω. Λοιπόν, θέλω να σας ξεκαθαρίσω ένα πράγμα. Αν κάποιος δημοσιογράφος έγραψε ότι κηρύσσωσε τόχευση τον Δήμο, αυτό είναι και ανεπαράκτητο αυτό παντού, αυτό είναι δικό του θέμα. Εγώ, όταν έκανα μια πρέσ, είπα συγκεκριμένα πράγματα, τον είδα από εδώ πέρα. Κανένας δήμαρχος δεν μπορεί να κηρύξει τον Δήμο του. Δεν ενώνει μια εταιρεία. Είπατε. Σας το πως, παρακάτω, σαν προηγούμενος, δεν αγελάτε κι εσύ. Το νέο έργο που πέσετε στη νέα φούσκα που είναι, επιτρέψτε μου τη συγχωρέστητό μου, μια τραγωδία πάλι, δηλαδή με στοιχεία δράματος και κωμωδίας, ο κύριος Τσινάκης στο Καστελόριζο. Να λέει, αυτά διαβάσαμε στη συνέντευξη, πτωχεύω το Δήμο, ο Δήμος σε προκοπία. Μετά από την περίφημη φούσκα. Δεν μου βάζετε λόγια που δεν είπα. Είναι γραμμένο. Χαίρομαι για να είστε τηλεόραση. Είναι καταγεγραμμένο τακτικά. Από εκεί, εάν λέω κάτι που δεν είναι έτσι, εκ των προτέρων ζητώ συγγνώμη. Εγώ δεν παρακολουθώ τι συνεντεύξει. Δεν παρακολουθώ τι συνεντεύξει σα. Ανατρέξτε στο αυτοδιοίκηση τη Λιάννα, δείτε τι δηλώσει, κύριε Τσινάκη, και με διάκοψε. Μετά λοιπόν από την γνωστή φούσκα με τη διαγραφή αρχείων από του ηλεκτρονικού υπολογιστέ, που μας διέσυρε στο Πανελλήνιο. Συνεχίζω όμως τι να πω, με το σας πω, γιατί έχουμε όλοι θέλουν αυτό, χαίρετε να πείτε. Καταλάβετε αυτό που λέτε. Αυτό λέτε. Σας προκαλώ, κύριε Βαθιάκη, κύριε Βαθιάκη, αυτό λέτε. Αυτό λέω. Το επαναλαμβάνετε. Όχι, αυτό λέω. Όχι, όχι. Να το επαναλάβετε. Το επαναλαμβάνετε αυτό και να σας ρωτήσω και πάλι. Συνεχίζω, έχετε πέσει πολύ. Να σας πω κάτι. Αφήστε μου, όχι, δεν διαφωνώ. Όταν μου λέτε. Όχι, είναι το προσωπικό. Σε μένα απευθύνεται. Κύριε Πρόεδρε, εκτίθεται κύριε Πρόεδρε, προστατεύστε τώρα. Να ακούστε να σας πω. Όταν απευθύνεστε σε μένα και λέτε λοιπόν, να αλλάξω το ρεπερτόριο, να σας δεν μπορώ να σας πω. Γιατί με εξυπηρετεί. Παράλληλα δεν είναι να μιλήσω. Στη διαδικασία. Στη διαδικασία. Μόνο τρεις. Η μία εσείς. Μηδενική αύξηση κάναμε σε εσάς σε όλα. Η άλλη είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βιολογικός, δημαρχείο, έτοιμος παιδικός σταθμός, έργο οδοποίησης. Είναι για εσάς. Και ο τρίτος είναι η πολιτεία. Μαγιά μας και καμάρι μας είναι ότι δουλεύουμε αθόρυβα, με επιμονή, με υπομονή και με αποτελεσματικότητα. Γι' αυτό ακριβώς κύριε Ψινάκη, για να μαθαίνετε, για να μαθαίνετε, κύριε Ψινάκη, για να μαθαίνετε. Συγχαρητήρια κύριε Ψινάκη. Μόνο να τα λέτε μονοματεπώνυμα και να είστε πιο καθαρός αυτό που λέτε εκεί. Πιο καθαρός. Πεντακάθαρος είμαι. Έτσι, εσείς δεν βεβαίως. Προχωράμε κύριε Ψινάκη. Γι' αυτό λοιπόν ο Δήμος, πρόεδρε, σας ήταν και δήμαρχη Ψινάκη. Επειδή είναι ανάγκη να στοιχεί το μαύρο κάπου εκεί. Εγώ, άμα θέλω, φέρω το μισό μαραθώνιο. Σε λίγο κύριε Ψινάκη, σε λίγο. Ούτε σωματοφύλακά σας. Ούτε εκείνος. Το φωνάζει ο κλέφτης το δείτε το έργο. Βεβαίως. Υπονοείται κάτι. Στο μικρόφωνο. Όχι. Πάμε και ο Μαρίζα. Πάμε γιατί έχουμε και θέμα. Λίγο πιο εσωτερικό, συγγνώμη. Δεν πήγα ούτε να ζητήσω λεφτά, ούτε να ζητήσω ούτε να ζητήσω καέρι. Πήγα και ο άνθρωπος με δέχτηκε αμέσως με το επιτελείο του και μου έδειξε νόμιμους τρόπους, όχι παλαιώνεις μια χρήση που κανείς μια άλλη, νόμιμους τρόπους που μπορώ να αντιμετωπίσω τα συγκεκριμένα προβλήματα που του έθεσα. Και τον ευχαριστώ δημόσια για αυτό. Φροντίστε! Έλα, για γελιότητες τώρα, για την πολιτική τώρα, μας έχει αρχίσει εδώ πέρα και έπρεπε να κάνεις και λόγο. Κύριε Ψηράκη, στο επόμενο λεξικό Παπινιώτη,
θα υπάρχει ένας καινούριος όρος. Πρώτος θα το αγοράσω για να δω τι θα σημαίνουν πλέον οι ψυνακίες στην ελληνική γλώσσα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γρηγοριάς. Αυτό για εκείνο ή το άλλο. Νομίζω ότι έτσι όπως παρουσιάστηκε η εισήγηση χθες, την είδα στο διαδίκτυο. Δεν παρουσιάστηκαν στοιχεία και αριθμοί. Ήτανε αοριστολογίες, οι οποίες δεν έπρεπε να γίνουν πριν να ολοκληρωθούν οι έρευνες που είναι σε εξέλιξη και πριν είναι έτοιμα τα πορίσματα να ανακοινωθούν πρώτα απ' όλα στο Δημοτικό Συμβούλιο και μετά στα κανάλια. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι αυτό που είναι αρμόδιο να αποφασίσει για το αν θα ζητήσει την ένταξή μας στην εξυγίανση, στο παρατηρητήριο ή όχι. Και χωρίς αυτό δεν μπορεί να γίνεται καμία ανακοίνωση σε κανένα κανάλι. Όλα αυτά είναι για εντυπωσιασμό. Και ο εντυπωσιασμός δεν οδηγεί σε αποτελέσματα. Θα διεκδικήσουμε για παράδειγμα όλοι μαζί. Γιατί γουστάρω και θα το πετύχω. Το καταλαβαίνετε. Εγώ ξεχωρευτεί και γουστάρω και όσο δυσκολίες οι απερχόμενοι 16χρονο πάρτι μου αφήσανε μία βόμβα στα χέρια να μου σκάσει. Και εγώ τη βόμβα από χθες τους την έβαλα εκεί που πρέπει να τους την βάλω.